να πάμε σε μία ξεχωριστή πρωτοβουλία με βασικό στόχο, αλλάζουμε τελείως κλίμα, αλλάζουμε τελείως θέμα, με βασικό στόχο να ενεργοποιηθεί η κοινωνία από τη μία, να ενεργοποιηθούν οι εργοδότες από την άλλη, αλλά και οι εργαζόμενοι, προκειμένου όλες αυτές οι ομάδες να αγκαλιάσουν συνανθρώπους μας με ιδιαιτερότητες, συνανθρώπους μας με προβλήματα υγείας, στη συγκεκριμένη περίπτωση πάσχουν με αυτισμό αυτοί οι τέσσερις ενήλικες από το Ρέθυμνο που βρέθηκαν στη Ρώμη. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα, υλοποιήθηκε, εκπονήθηκε αυτός ο σχεδιασμός με πρωταγωνιστές αυτούς τους τέσσερις ενηλίκους, οι οποίοι πήγαν στη Ρώμη στο πλαίσιο προγράμματος και το αποτέλεσμα εξαιρετικό. Θέλω να πάμε στην κυρία Κλάδου, την κυρία Ειρήνη Κλάδου. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι ξεχωριστή αυτή η επαφή που έχουμε, κυρία Κλάδου, και βέβαια τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν μέσα από αυτή την ημερομηνία, την επικοινωνία που έχουμε, είναι εξαιρετικά. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Σας χαιρετούμε από τη Ρώμη. Για πείτε μας λίγο κάποιες πρακτικές λεπτομέρειες αναφορικά με το πρόγραμμα που υλοποιείτε. Λοιπόν, έχουμε έρθει σε ένα πρόγραμμα κινητικότητας για άτομα με νοητική αναπηρία, ώστε να υπάρξει ένταξη στην χώρο της εργασίας. Τα τέσσερα ενήλικα άτομα με νοητική αναπηρία από το Ρέθυμνο παίρνουν μέρος σε ένα πρόγραμμα κινητικότητας που λέγεται Presto Mobility Project. Είναι Erasmus Project, ΚΑΛΠΑΛΦΑ 2. Και εμείς είμαστε το Focus Group, το οποίο αξιοποίησα η εταιρεία από το Ρέθυμνο που πήρε το πρόγραμμα για να μπορέσουμε να έρθουμε στην Ιταλία να εργαστούμε με τέσσερις ενήλικες με αναπηρία, δύο άντρες και δύο γυναίκες. Έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε για πρώτη εβδομάδα αυτή που μόλις τελειώνει και θα κάνουμε άλλη μία εβδομάδα σε δύο ξενοδοχεία νεανικά στο κέντρο της Ρώμης, το Roma Hello και το Roma Scout Center. Και τα παιδιά ασχολούνται με κομμάτια της τουριστικού τομέα. Δηλαδή, τα δύο από αυτά είναι στην καθαριότητα και τα άλλα είναι στην κουζίνα. Δουλεύουν στην κουζίνα στα ξενοδοχεία. Ένα μεγάλο πρόγραμμα και ένα μεγάλο βήμα απελευθέρωσης για μας και ενεργοποίησης τελικά στην Ελλάδα στο ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε κι εμείς. Θέλω να σας ρωτήσω. Τα άτομα που πήραμε ανταπεξέλθονται καταπληκτικά. Επειδή έρχεστε σε επαφή αυτή τη στιγμή με επαγγελματίες εκεί του τουρισμού, μεταξύ άλλων σε επίπεδο Ιταλίας, πόσο μπροστά ή πόσο πίσω βρισκόμαστε στο θέμα της νοοτροπίας και στο πώς βέβαια αντιλαμβανόμαστε το γεγονός ότι πρέπει αυτά τα παιδιά, αυτοί οι συνάνθρωποι μας, να αποκτήσουν και αυτοί ένα πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια κοινωνία. Πραγματικά έχουμε να διανύσουμε πολύ δρόμο στην Ελλάδα και στα δύο ξενοδοχεία που είμαστε, να πω ότι ένας μεγάλος οργανισμός από την Ιταλία, που είναι ένας από τους εταίρους, προωθεί άτομα με αναπηρία και δουλεύουν όχι μόνο άτομα από την Ελλάδα, αλλά και από την ίδια την Ιταλία και από άλλες χώρες. Οι άνθρωποι πραγματικά είναι ομάδα, εντάσσουν άμεσα το κάθε άτομο στη δουλειά που του ταιριάζει και επίσης έχουν μια μικρή εποπτεία σε αυτό που κάνεις, όμως με έναν πολύ φιλικό τρόπο και πραγματικά εργάζεσαι χωρίς ούτε κανείς να σε κοιτάει, ούτε κανείς να σε δείχνει σαν να είσαι ιδιαίτερος και έχεις κάτι άλλο από αυτό που έχει ο κάθε υπάλληλος μέσα στο ξενοδοχείο. Και επίσης πολύ σημαντικό ότι παίρνουν μέρος σε όλες τις διαδικασίες της εργασίας, αυτό το τετράωρο, το ευέλικτο που δουλεύουν κάθε μέρα. Πότε επιστρέφετε? Επιστρέφουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ήδη τα παιδιά είναι ενθουσιασμένα, βέβαια. Να σας πω ότι σκέφτονται ήδη το πώς θα εργαστούν στην Ελλάδα, το τι προοπτικές μπορούν να υπάρξουν. Τους αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουν και είναι πρωτόγνωρο για αυτά, ότι έχουν μια ευθύνη, το κλειδί ενός δωματίου που το ανοίγουν και το καθαρίζουν και ακριβώς, κάνουν τα πάντα μέσα.
και είναι στη δική τους αρμοδιότητα. Το ότι μπορούν να φτιάξουν καφέ ή να βοηθήσουν στην κουζίνα, να μεταφέρουν πρωινά και είναι έτοιμοι να το κάνουν πραγματικά, να καθαρίσουν τις σκάλες ενός πολύ ωραίου και μεγάλου ξενοδοχείου, αλλά και να κάνουν πράγματα μικρά καθημερινά, να κάνουν παρέα, έστω και αν δεν γνωρίζουν την ιταλική γλώσσα ή την αγγλική, με όλους τους συναδέλφους τους. Πολύ σημαντικό. Ευχηθούμε καλή επιστροφή. Θα δώσουμε συνέχεια στο θέμα. Γνωρίζω πολύ καλά ότι είστε υπερδραστήρια. Και η πόρτα της εκπομπής και για σας και για τους, για τους αγαπημένους μας αυτούς νέους είναι πάντα ανοιχτή. Ευχαριστώ να σας επισκεφτούμε από κοντά, μόλις γυρίσουμε. Να είστε καλά, καλή επιστροφή ευχόμαστε. Ευχαριστούμε να είστε πολύ καλά. Για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.